24ωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιούν την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου ΓΕΣΕ και αντεντεί με ένα και μόνο σύνθημα. Όχι άλλα μέτρα, όχι άλλη καταπίεση, προκειμένου να πιέσουν προς την κατεύθυνση της μη λήψης και άλλων μέτρων εις βάρος των εργαζομένων και των συνταξιούχων, με τον γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης να κάνει λόγο για ανίκανους που κυβερνούν τη χώρα χωρίς να έχουν εργαστεί ποτέ, και το Νομαρχιακό Τμήμα της Αραντή να ζητά συμμετοχή όχι μόνο στην απεργία, αλλά και στη συγκέντρωση η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί έξω από το Εργατικό Κέντρο. Η κατάσταση πραγματικά είναι στο απροχώρητο. Έχουν χάσει την μπάλα και ευτυχώς ορισμένοι από το συνασπισμό της κυβέρνησης το καταλαβαίνουν και αντιδρούν οι ίδιοι. Είδατε προχθές το νομοσχέδιο πέρασε με 151 σταυρούς. Δεν πάει άλλο. Η ανεργία αυξάνεται. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ξεκινάμε το χειμώνα με 1,5 ευρώ το πετρέλαιο. Η ανεργία σημαίνει και ανασφάλεια. Δηλαδή η κατάσταση είναι πάρα πολύ τραγική. Να προσέξουν γιατί πραγματικά θα έχουμε ανεξέλεκτες καταστάσεις και δεν θα διστάσω να το πω ότι με την κατάσταση αυτή είναι ενδεχομένως να χυθεί και αίμα. Ο κόσμος πεινάει κυριολεκτικά, πλέον δεν είναι σχήμα λόγου αυτό. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Ας κοιτάξουν τι γίνεται, αλλά δυστυχώς άνθρωποι που δεν έχουν εργαστεί ποτέ κυβερνάνε την Ελλάδα χρόνια ολόκληρα. Από τους πρωθυπουργούς, τους υπουργούς και πάει λέγοντας. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί να θέλει να γίνει δημόσιο υπάλληλο και να περνά σε ΕΠ και ο κάθε υπουργό να διορίζει όποιον θέλει. Απαγορεύεται να πολιτευτεί αν δεν έχει 45 χρόνια και 15 χρόνια εργασία. Τελειώνουν τα πανεπιστήμια, γίνονται πολιτικοί. Δεν μπορεί να κυβερνήσει, δεν μπορεί να σταθεί στο τι γίνεται. Δεν έχεις μείνει άνεργο, δεν έχει πληρώσει, δεν έχει οτιδήποτε δουλειά, δεν έχει κάνει τίποτα. Να απαγορευτεί να αλλάξουν το Σύνταγμα. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Είναι ανίκανοι να κυβερνήσουν. Αυτά. Περιμένουμε λοιπόν να υπάρχει ανταπόκριση αυτή τη φορά από τον κόσμο. Δυστυχώς ο κόσμος έχει κουραστεί, το βλέπετε. Δεν ξέρω, μακάρι να είναι. Γιατί ξέρετε, η αντιδράση του κόσμου μέσω των συνδικάτων ήταν πάντοτε ήπιες. Εάν δεν ακολουθούν τα συνδικάτα, σίγουρα θα ακολουθήσουν κάποιον άλλο δρόμο που θα είναι ανεξέλεκτη κατάσταση. Το μήνυμα της αυριανής πανεργατικής, πανυπαλληλικής απεργίας είναι ότι όλοι εμείς οι εργαζόμενοι και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού αρνούμαστε να γίνουμε στο ίδιο έργο και άλλη μια φορά θεατές. Αρνούμαστε όλη αυτή την αποδόμηση του κοινωνικού κράτους, τη βία η διάλυση του κοινωνικού ιστού της χώρας μας. Κρατάμε ψηλά το κεφάλι και λέμε, βροντοφωνάζουμε όχι σε όλους αυτούς που αμφισβητούν την αξιοπρέπειά μας, που νιώθουμε ότι μας παίρνουν ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε. Είναι φωνή αντίστασης, είναι φωνή πίεσης, είναι η φωνή όλων των εργαζομένων στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα, όλων των ανέργων, των συνταξιούχων, όλου του λαού, σε όλους αυτούς που αποφασίζουν για μας, χωρίς εμάς και δυστυχώς αποφασίζουν για άλλη μια φορά τα χειρότερα. Θεωρείτε λοιπόν ότι αύριο θα υπάρχει ανταπόκριση? Ναι, ναι. Θεωρούμε ότι θα υπάρχει ανταπόκριση αύριο. Το βλέπουμε και από τα πρωτοβάθμια σωματεία μας ότι θα υπάρχει ανταπόκριση. Θέλουμε όμως και τον κόσμο, πέρα από τη συμμετοχή του στην απεργία, να έχει μεγάλη συμμετοχή και στη συγκέντρωση που διοργανώνουμε Εργατικό Κέντρο και Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ και πρωτοβάθμια σωματεία στο 10 η ώρα στο Εργατικό Κέντρο. Με ένα σύνθημα. Αν όχι τώρα, πότε? Και αν όχι εμείς, ποιοι? Δυσάρεστη αλλά όχι και μη αναμενόμενη έκπληξη αποτελούν δυστυχώς και πάλι οι επαγγελματίες της Ξάνθης, αφού νεμένο ο Εμπορικός Σύλλογος του Νομού αποφάσισε τον κλείσιμο των καταστημάτων τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης, αλλά κάτι αντίστοιχο δεν συνέβη και με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων της Ξάνθης, οι οποίοι και θα λειτουργήσουν κανονικά τα μαγαζιά τους. Σε αντίθεση με την απόφαση της ΓΕΣΕΒΕ, σαν να μην τους αγγίζουν καθόλου τα μέτρα που εντός ολίγων ημερών πρόκειται να ψηφιστούν. Η ΓΕΣΕΒΕ, το τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο, του οποίου μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είμαι και εγώ, πλην όμως πρέπει να πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Πήρε απόφαση την Τετάρτη το βράδυ να συμμετάσχει στην απεργιακή κινητοποίηση της 26ης Σεπτέμβρη, δηλαδή ημέρα Τετάρτη, αύριο δηλαδή, να συμμετάσχει σε αυτή την απεργιακή κινητοποίηση. Πλην όμως η πληροφόρηση η οποία ήρθε σε εμάς ήταν πάρα πολύ αργή και επιπλέον δεν υπήρξε συμφωνία σε επίπεδο τριτοβαθμίων συνδικαλιστικών οργάνων των αυτοαπασχολούμενων, και εννοώ την ΕΣΕΕ, τον ΣΕΒ και οποιουσδήποτε άλλος, ούτως ώστε να γίνει μια οργανωμένη κατάσταση, δηλαδή ένα οργανωμένο κλείσιμο από όλους τους φορείς των αυτοαπασχολούμενων. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν υπήρχε διχογνωμία, από μια μεριά
οι εμπορικοί σύλλογοι και σωστά δεν θα κλείσουν και δεν μπορώ να το σχολιάσω εγώ ούτε να το κρίνω. Από την άλλη μεριά, η απόφαση που ήρθε σε εμάς ήταν πάρα πολύ αργή και θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μαγαζί κλειστό, ένα μαγαζί ανοιχτό, δηλαδή τα εμπορικά καταστήματα, είτε εμείς να είμαστε κλειστοί και εμείς να είμαστε κλειστοί. Αυτό που βλέπουμε μετά από τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχα με τους προέδρους των σωματείων, αλλά και πολλά μέλη της Ομοσπονδίας, δηλαδή καταστηματάρχες, επαγγελματίες και βιοτέχνες, διεφάνει ότι δεν θέλανε οι πλειονότητες, και δεν λέω όλοι, διότι κάποιοι θέλουν να κλείσουν, δεν θέλανε να κλείσουν. Βέβαια, το άχθος από τη νέα φορολογία, την εξάλληψη του αφορολόγητου και όλα αυτά είναι πάρα πολύ μεγάλα, θα οδηγήσει πολλούς μικρομεσαίους στο κλείσιμο, θα είναι η χαριστική βολή ουσιαστικά της μικρομεσαίας επιχείρησης, διότι το άχθος αυτό, όπως προείπα, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο, διότι η φορολόγηση αυτή, φανταστείτε ότι ένας που θα δηλώσει 10.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο εισοδήματος και προκαταβολή γύρω στις 5.000 ευρώ. Δηλαδή θα δηλώσει 10, τα μισά θα φύγουν προς την εφορία. Πιστεύω ότι η πλειονότητα δεν θα έχει να τα δώσει. Και αυτό πλέον θα είναι το που θα ξεχυλίσει το ποτήρι και θα κλείσουν πολλά καταστήματα. Το περίεργο βέβαια είναι πως για όλα αυτά τα μέτρα που σύμφωνα με τον κύριο Τσακίρογλου θα φέρουν πολλά λουκέτα στην αγορά, δεν φαίνεται να αντιδρούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι επαγγελματίες. Την ίδια στιγμή όμως ζητούν όλο και πιο επιτακτικά τη στήριξη των εργαζομένων, οι οποίοι συμμετέχοντας στην απεργία θα απολέσουν κι άλλο από το έτσι κι αλλιώς υπερβολικά χαμηλό εισόδημά τους, βγάζοντας το φίδι από τη τρύπα για όλους εκείνους που αρνούνται να κάνουν την παραμικρή θυσία, προκειμένου να διαφυλάξουν τελικά τις ίδιες τις επιχειρήσεις τους.